Κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας η active member. Και ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης. Όλοι κάπου έχουμε συναντηθεί σε κάποιο φεστιβάλ, κάπου τα έχουμε πει. Εσείς έχετε συναντηθεί και μουσικά, τι είναι αυτό που σας συνδέει? Βασικά με τον Γιώργο μας συνδέει η αγάπη για την κριτική μουσική. Είναι από τις κρυφές έτσι, αγάπες μου. Ειδικά τα ριζίδικα που τα λέει φοβερά. Και φυσικά όταν τον άκουσα πρώτη φορά, είπα ότι αυτός έχει βράχο μέσα του και συγκινήθηκα πολύ. Εμένα με τα παιδιά με δένουν τα μαθητικά μου χρόνια. Ένα τετράδιο με στίχους του συμμαθητή μου, του Γιάννη του Κουσανάκη. Εκεί ανακάλυψα ένα νέο κόσμο και παρακολουθώ πάντα τις προτάσεις των παιδιών και κάθε φορά που φτιάχνουν πράγματα συγκινούμε πολύ. Τι έκανε ο συμμαθητής σου, έγραφε τους στίχους των active members στο τετράδιο? Ναι. Και όταν πραγματικά μου φέρω Γιάννη στο τετράδιο και διάβασα αυτούς τους στίχους, είχα λάθη, ανακάλυψα ένα νέο κόσμο πραγματικά. Να πω, να διευκρινίσω ότι συστήνοντας τους active members, τους φίλους μας, έχουμε εδώ τον B.D. Foxmoor και τη Santa Zinnia. Καπετάνησα. Καπετάνησα. Καπετάνησα, ναι. Να σε αποκαλούμε Μιχάλη. Ναι, μωρέ. Ναι, και εμένα και Λάδα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, δηλαδή η πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι αλήθεια αυτή η ιστορία ότι γεννήθηκες στο μαγαζί που τραγουδούσε ο Ζαμπέτας? Γεννήθηκα στο Πέραμα, σε ταβέρνα δίπλα από του Χασανάκου, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν τότε, εκείνη την εποχή που τραγουδούσε ο Ζαμπέτας, την ώρα που πέσανε τα δειλινά και ψάχνανε να βρούνε πώς θα γίνει. Καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μια τέτοια ταραχή δεν μπορεί να γεννηθεί κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή οι γονείς σου χορεύαν και κάποια στιγμή είπαν κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα να γεννήσουμε το παιδί. Νομίζω ότι συνεχίζαν να χορεύουν και μετά. Και αφού κόπηκε ο λόρος. Εκείνη την εποχή μόνο γλεντάγανε στο Πέραμα. Δεν μου λες, Μιχάλη, ο πατέρας σου από τη Μικρά Ασία, η μητέρα σου νησιώτησα. Ναι. Ψαρά και σύρο, ε. Ναι, ναι. Πού τα ξέρεις αυτά, τα ψάξεις. Εντάξει. Διαβάζουμε. Ναι. Εγώ σημαδεμένος από τη μεριά της οικογένειας του πατέρα μου είμαι. Πιο δυνατές αφηγείς, καταλαβαίνεις. Οι άνθρωποι που ήταν από τα ψαρά και τη σύρο ήταν πιο ήπιοι, οι άλλοι ήταν πιο εκδηλωτικοί και οι αφηγείς τους με σημαδέψαν περισσότερο.